Καλή σας μέρα, Ιωάννινα, κυρία στα Γιάννενα σας βρίσκουμε. Για την πρόσκληση. Για να πούμε. Στα Γιάννενα, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε λίγη... Να εξηγηθώ λίγο στους τηλεθεατές μας. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση στον ήχο. Θα κάνω όσο μπορώ εγώ για τα δικά μου δεδομένα. Εντάξει, μεγάλο όρκο δεν παίρνω. Μικρές ερωτήσεις, θα κάνω παύσεις. Θα δίνετε τις απαντήσεις για να μην υπάρχει υπερκάλυψη του ήχου. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι σε σχέση με αυτά που ακούσατε από τη συζήτησή μας με τον κύριο Καράογλου? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κρίσιμο θέμα, και σε αυτό θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Καράογλου, είναι να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε προγραμματικά όλη αυτή την περίοδο και να αποτιμήσει ο ελληνικός λαός στη συνέχεια με την ψήφο του στις εθνικές εκλογές ποιος θέλει και με τι πρόγραμμα, ποιες πολιτικές δυνάμεις θέλει και με τι πρόγραμμα να τον εκφράσουν και να κυβερνήσουν τη χώρα στη μεταμνημονιακή περίοδο. Διότι αυτό που ήθελα να σημειώσω, κυρία Βιέρη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συζητάμε σε συνθήκες μεταμνημονιακές εξόδου από το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής που ήταν επώδυνο για τους Έλληνες πολίτες, σε συνθήκες που έχουμε πολύ μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας να χαράξουμε πολιτικές. Και αυτό οι πολίτες δεν ξεχνούν, ότι είναι τελικά επίτευγμα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις δυσκολίες και με όλες τις επώδυνες συνέπειες. Τώρα, αναφέρθηκε στο θετικό λόγο ο κύριος Καράογλου και στην ανάδειξη των προγραμμάτων των κομμάτων, ότι εκεί πρέπει να γίνει η αναμέτρηση. Το ίδιο θέλετε και εσείς, τουλάχιστον αυτό βγήκε ως συμπέρασμα ή ως μήνυμα από τη χθεσινή συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό, για τους στόχους που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις προσεχείς εκλογές. Είναι θετικός λόγος να αναφέρεις πάντα τη λέξη μνημόνιο με τα μνημόνιο? Δεν τελείωσε αυτό. Ξέρετε, λειτουργεί, δημιουργεί ανακλαστικά στον κόσμο αναμνήσεων και ενός κλίματος, ότι αυτό που έχω πάλι να αντιμετωπίσω και να δω μπροστά μου περιέχει και κάτι από μνημόνιο. Το μεταμνημονιακό, όσο και να βάζεις το μετά, δεν γίνεται μεταμοντέρνο. Γίνεται μεταμνημονιακό. Σου φαίνει μπροστά αυτά που έχεις ζήσει και φοβάσαι αυτό που έρχεται. Κοιτάξτε, κυρία Βιέρη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς προς τους πολίτες. Με αυτή την έννοια εγώ τονίζω αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε μία κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα μιας αυξημένης εποπτείας, όμως είμαστε σε μία κανονικότητα όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντί να γίνεται η εκτίμηση κάθε εξάμηνο, γίνεται κάθε τρίμηνο για τη χώρα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και άρα ό,τι προτάσεις καταθέτουμε, γιατί άκουσα και τον κύριο Καράογλου ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ένα αφήγημα πολύ καθαρό, εγώ θα προβλέψω ότι όταν μπούμε στις λεπτομέρειες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, τότε νομίζω ότι μπορεί να γίνει η πραγματική αντιπαράθεση. Και θα πω ένα μόνο στοιχείο. Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει η Νέα Δημοκρατία για το 2019 είχαν αποτιμηθεί από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χουλιαράκη, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό κοντά στα 5 δισεκατομμύρια. Ερώτηση. Έχουμε τέτοιο δημοσιονομικό χώρο, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των μέτρων, για να πάρθουν αυτά τα μέτρα? Οφείλουμε να το συζητήσουμε. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να πούμε ειλικρινά στους πολίτες που μας ακούνε ότι είμαστε σε αυτή τη φάση, σε ένα ρευστό ευρωπαϊκό πεδίο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, μια Ευρώπη η οποία έχει δυσκολίες, φαίνεται αυτό από όλη, αν θέλετε, την διαδικασία που γίνεται ακόμη και σε ισχυρές χώρες όπως η Γερμανία, να θυμίσω τις πολιτικές ανακατατάξεις αλλά και την οικονομική επιβράδυνση της ίδιας της Γερμανίας. Άρα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συζητήσουμε, αλλά με όραμα και προοπτική που μας δίνει
το τέλος ακριβώς αυτής της πολύ σκληρής επιτροπής. Δεν θα ήμασταν σε θέση να τα συζητάμε αυτά αν συνεχίζαμε στο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Αυτά θέλετε να τα συζητήσετε, να τα επικοινωνήσετε. Προφανώς να τα επικοινωνήσει και ο Πρωθυπουργός και εκ νέου υποψήφιος Πρωθυπουργός. Επιμένετε ότι πρέπει να γίνει διπλό debate, δηλαδή Τσίπρα-Μητσοτάκη. Δέχεται το debate ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά μόνο με όλους τους αρχηγούς. Γιατί επιμένετε εσείς στο διπλό, αν επιμένετε? Κοιτάξτε, βεβαίως επιμένουμε και επιμένουμε γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, οι δύο βασικοί πόλοι οι οποίοι θα αναμετρηθούν την επόμενη μέρα είναι προφανέστατα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις απώλειές του που ήταν σημαντικές και τα μηνύματα που ήταν ηχηρά, άντεξε. Είναι το μεγαλύτερο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς αμφιβολία. Οφείλει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει γιατί αποφεύγει ακριβώς αυτό τον διάλογο, ο οποίος νομίζω ότι θα δώσει την δυνατότητα άλλοι... στους πολίτες να... Και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Μήπως, για να μην σας ξαναδιακόψω, μήπως θεωρείτε ότι παραμένει το ισχυρό καρτίο Τσίπρας έναντι του Μητσοτάκη και θέλετε αυτή την αναμέτρηση τώρα πια ως δύο υποψήφιοι πρωθυπουργοί, γιατί ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί ως κάτι τέτοιο στις περασμένες εκλογές? Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές γιατί θέλουμε αυτή την αντιπαράθεση, διότι πράγματι δεν είναι αυτό κάτι το οποίο το έχουμε στη φαντασία μας. Πράγματι οι δύο υποψήφοι πρωθυπουργοί είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περί αυτού πρόκειται. Δεν αγνοούμε, ούτε έχουμε καμία διαφορετική, ας πούμε, δεν λέμε για μια διαφορετική μεταχείριση και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων. Άλλωστε είμαστε εμείς οι οποίοι ψηφίσαμε την απλή αναλογική στη Βουλή, η οποία εφαρμόστηκε ήδη στις τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ψηφίσαμε και για τις εθνικές εκλογές. Δεν μπορεί να κατηγορούμαστε ότι κατά κάποιο τρόπο βάζουμε στην άκρη τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά όταν έχεις δύο βασικούς πόλους που έχουν ριζικά διαφορετικές κατευθύνσεις, νομίζω ότι πρέπει να γίνει, μάλλον είναι προς το συμφέρον της ενημέρωσης των πολιτών, να γίνει αυτή η αντιπαράθεση. Τώρα, επειδή βάζουμε, είναι βουλευτής Ιωαννίνων και φαντάζομαι εκ νέου υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννηνα, ο κύριος Μαντάς, βάζουμε και τον προσδιορισμό κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Με βάση αυτή την πολιτική τοποθέτηση που έχει η Νέα Δημοκρατία, εσείς δεν είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, γιατί δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο. Όπως και άλλοι. Νομίζω ότι είναι αστεία αυτή η προσέγγιση, γι' αυτό χαμογελώ. Όλοι γνωρίζουν σε αυτή τη χώρα ότι η λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου γίνεται με την ανάρτηση του διατάγματος για τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών. Έχει προσδιοριστεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό αυτή η διαδικασία. Βιάζονται κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία. Και για να μιλήσω και πιο συγκεκριμένα, ειδικά στο νομοσχέδιο που έρχεται για τους ποινικούς κώδικες, είναι λίγο παράδοξη η στάση τους, αφού έχουν συμφωνήσει στις πιο βασικές αλλαγές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έρχονται από ό,τι δήλωσαν. Δεν θα έρθουν στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό να πω είναι ότι όλα αυτά μαζί και με τις συμπεριφορές για το πώς παρέδωσε, θυμίζω εγώ, η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση του τόπου και ο κύριος Σαμαράς το 2015, όλα αυτά και αυτά και αυτές οι συμπεριφορές αποτιμώνται από τον ελληνικό λαό. Έχει, κύριε Μαντά, ενδιαφέρον και στάση κοινοβουλευτικά του κυρίου Βενιζέλου, γιατί ήταν από αυτούς που μίλησαν για ανάγκη συνένεσης στο συγκεκριμένο θέμα, στις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Τώρα φαντάζομαι θα φανεί αυτό με την τοποθέτησή του. Ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κίνημα αλλαγής, γιατί ούτως ή άλλως η στάση που τηρεί ή δεν τηρεί το κίνημα αλλαγής και η κυρία Γεννηματά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία και η διαφορετική πολιτική αντίληψη, τουλάχιστον όσα έχει πει η κυρία Γεννηματά, οδήγησε στην έξοδο του κυρίου Βενιζέλου.
Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, αν μου επιτρέπετε να πω, το κρίσιμο για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες εκλογές, είναι βασισμένοι σε αυτά που κάναμε, να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ένα πρόγραμμα που θα φέρει αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων. Όπως για παράδειγμα άλλαξε η ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, όπως άλλαξε η ζωή χιλιάδων ανθρώπων με την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως άλλαξε η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων με την καθολική πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, θέλουμε να κάνουμε τέτοιες αλλαγές που να τις νιώσει στην καθημερινότητά του ο πολίτης. Και τώρα έχουμε τη βάση να τις κάνουμε και έχουμε την εγγύηση ότι αυτές θα γίνουν με βάση και όσα πράξαμε. Απαντώ τώρα στο ερώτημά σας. Το Κινάλ, κατά τη γνώμη μου, έχει κρίση στρατηγικής. Δεν ξέρει με ποιον να πάει και ποιον να αφήσει. Προσπαθεί με όρους μικρομεγαλισμού να δει τον εαυτό του σε έναν διαφορετικό ρόλο που είχε στον παρελθόντα χρόνο. Νομίζω ότι και αυτό είναι, αν θέλετε, και το λογικό για κάθε άνθρωπο σκεπτόμενο του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Το Κινάλ, αν θέλει να συμβάλλει σε μια προοδευτική πορεία της Ελλάδας, δεν μπορεί να έχει ως βασικό διακύβευμα τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαντά, θα κλείσουμε εδώ τη συνέντευξη για έναν πολύ βασικό λόγο. Για το ότι πρέπει να αποδεσμεύσουμε το συνεργείο, πρέπει να πάει να συναντήσει τον εκλεγέντα δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Μωυσή Ελισάφ. Φαντάζομαι είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις. Ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι η κομματική προέλευση του νέου δημάρχου. Πάντως είναι ένας Εβραίος Γιαννιώτης, Έλληνας, και νομίζω ότι έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ έτσι, ως ευχάριστη είδηση αυτή η εκλογή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε προσωπικά. Προφανώς και το γνωρίζετε, η ερώτηση και αυτή. Βεβαίως ναι. Το γνωρίζω προσωπικά. Είναι συνάδελφός μου, είναι καθηγητής της παθολογίας στο Πανεπιστήμιο. Και από τη μεριά μου να ευχηθώ αυτή η επιλογή του Γιαννιώτικου λαού να φέρει πραγματικά μεγάλη ανάσα, μια προοδευτική ανάσα στην πόλη, και νομίζω ότι και τα Γιάννενα αλλά και άλλες περιοχές είναι χαρακτηριστικές του πώς μέσα από την καθιέρωση της απλής αναλογικής προσφέρεται ένα πεδίο συνθέσεων, προοδευτικών συνθέσεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα μείνουμε στα Γιάννηνα. Σε λίγο θα...